Κύριο Τούσκ, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στη χειραψία, στο Μαξίμου. Χρήστο, παρακολουθούμε παράλληλα, δίνουμε ζωντανά την εικόνα αυτή τη στιγμή. Όπως διαβάζουμε, παρουσίαση έργου για αντιμετώπιση προσφυγικού ανθρωπιστικής κρίσης. Ο Κώστας Λασκαράτος, ο συνάδελφος, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Κώστα. Τα πλάνα τα είδατε, σας άκουσα να τα περιγράφετε. Ο Πρωθυπουργός υπεδέχθη τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον Ντόναλντ Τούσκ, κατέβηκε όλα τα σκαλιά του Μεγάλου Μαξίμου. Είχαμε την θερμή χειραψία στην είσοδο του Μεγάλου Μαξίμου και μπήκανε τώρα στον χώρο, στον εσωτερικό χώρο, όπου θα πραγματοποιηθεί και η συνάντηση των δύο αγρών με βασικό θέμα, με κεντρικό θέμα, το προσφυγικό. Σε λίγη ώρα νομίζω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε και τα πρώτα λόγια, τις πρώτες κουβέντες που θα ανταλλάξει ο Έλληνας Πρωθυπουργός τον Ευρωπαίο αξιωματούχο. Αυτά θα αποτυπωθούν στις κάμερες. Δεν ξέρουμε ακόμα πόσο θα διαρκέσει η συνάντηση. Πάντως, στη συνέχεια, σύμφωνα τουλάχιστον με το πρόγραμμα, θα ακολουθήσουν και εκείνες δηλώσεις, ενδεχομένως να απαντήσουν και σε κάποια ερωτήματα των δημοσιογράφων. Συνεπίσης στο ραντεβού του ο Ντόναλντ Τούσκ ήρθε ακριβώς στις 10, οπότε ήταν προγραμματισμένο και τον ραντεβού με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Είναι μια εβδομάδα που μας απασχολεί ως χώρα, αλλά και την Ευρώπη συνολικά, το προσφυγικό εξαιρετικά έντονα. Σήμερα, αυτή την ώρα, είναι σε εξέλιξη αυτή η συνάντηση. Αύριο είναι το ραντεβού στις Βρυξέλλες με τον Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ και βεβαίως η εβδομάδα ολοκληρώνεται πέμπτη Παρασκευή με τη Σύνοδο Κορυφής με κεντρικό θέμα το προσφυγικό. Κώστα, έχει κάποιο συμβολισμό η παρουσία του κυρίου Τούσκ την ημέρα που κυριαρχεί στην επικαιρότητα και αυτή σε πολλά εισαγωγικά παράλληλη σύναξη των χωρών της Βίζεγκραντ? Έχει ένα συμβολισμό? Το προσφυγικό βρίσκεται στο επίκεντρο, παράλληλα υπάρχει και συνέντευξη τύπου τεσσάρων υπουργών για το προσφυγικό, για τα εγγένεια των hot spots. Όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους.